Εδώ είμαστε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Ανοίγουμε και πάλι την ατζέντα που λέγεται Αυτοδιοίκηση. Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις κάλπες της Κυριακής. Να καλησπερίσω τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Έγκος, υποψήφιος δήμαρχος Χερσονήσου με την παράταξη σύμπραξη ενεργών πολιτών. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για αυτή την συζήτηση. Διεκδικείτε λοιπόν τον Δήμο Χερσονήσου, τον διεκδικείτε εκ νέου. Έχουν αλλάξει οι όροι αυτής της διεκδίκησης σε σχέση με την προηγούμενη φορά? Σίγουρα έχουμε, αν θέλετε, πολύ περισσότερη γνώση και πείρα των προβλημάτων. Και ένεκα αυτής και της γνώσης και της πείρας είναι το πρώτο μας μέλημα. Έχουμε φτιάξει μία ακόμα καλύτερη, και την προηγούμενη φορά ήταν καλή η ομάδα μας, αλλά τώρα έχουμε φτιάξει μία ακόμα καλύτερη και πολύ δυνατότερη, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του τόπου μας και των καιρών την επόμενη μέρα, ούτως ώστε σημαντικά θέματα της καθημερινότητας αλλά και προκλήσεις σε θέματα υποδομών να μπορέσουμε να τα φέρουμε όσο γίνεται συντομότερο εις πέρας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής, λοιπόν, κύριε Σέγκο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούμε για πολλούς υποψηφίους γενικά σε όλους τους δήμους και αναρωτιέται και ένας δημότης με τι χαρακτηριστικά επιλέξατε τα άτομα τα οποία πλαισιώνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Σφαγιανάκη, είναι κατά τη διάρκεια των περιοδιών μας, των επισκέψεών μας στα σημεία του Δήμου, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, είναι έντονο το αίσθημα και η απέτηση του Δημότη για αλλαγή. Αλλαγή όμως είναι ένα πολιτικό ερώτημα, τι σημαίνει. Όταν ζητάει αλλαγή, ζητάει αλλαγή η κυρία Σφακιανάκη από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει ο Δήμος. Υπάρχει ένα τέλμα ανεπάρκειας, αναποτελεσματικότητας και εν τέλει μη ανάπτυξης. Η διαδικασία λοιπόν της αλλαγής αυτής απαιτεί και αλλαγή σε ιδέες. Σίγουρα δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι όταν κάποιος βγάλει απ' έξω όλους τους παλιούς και βάλει μόνο νέους ανθρώπους, θα φέρει την αλλαγή. Βλέπουμε και κάποιοι νέοι πώς φέρονται και τι κάνουν. Χρειάζεται ένα κράμα λοιπόν, αν θέλετε, ένα μείγμα ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι παλαιότεροι να μας δίνουν τον τόνο και την αίσθηση της σοβαρότητας και της γνώσης της κοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό αυτό, αλλά πλέον για να χρησιμοποιήσουμε νέα εργαλεία, νέες τεχνολογίες, καινοτόμες ιδέες και καινούργια εργαλεία, υποχρεωτικά πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι στο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί έχουν μπει νέοι άνθρωποι στο παιχνίδι, αλλά από την άλλη μεριά, άτομα τα οποία είναι με μεγάλη πείρα. Θα φέρω ένα παράδειγμα γιατί είναι σημαντικό για μένα. Είναι ο κύριος Δανελάκης, ο πρώην δήμαρχος Χερσονήσου. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει βοηθήσει την τοπική κοινωνία, αλλά και εμένα στα πρώτα μου αυτοδιοικητικά βήματα, έκανε ένα βήμα πίσω και κατεβαίνει πρόεδρος του Λιμένα της Χερσονήσου. Κατεβαίνει λοιπόν πρόεδρος του Λιμένα Χερσονήσου και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο για να στηρίξει με την πείρα του την τοπική κοινωνία και αφήνει νέους ανθρώπους, νεότερους σε ηλικία, να ξεδιπλώσουν το όραμά τους και την προσπάθειά τους για τον τόπο. Εκείνο που θέλω λοιπόν να καταδείξω είναι ότι δεν αφήνουμε απ' έξω τους παλιούς εντελώς. Κάνουμε μία ανανέωση, βάζουμε νέα άτομα στο παιχνίδι, αλλά όμως στηριζόμαστε και στην καλή γνώση και στις υπηρεσίες, τις θετικές για την κοινωνία που παρέχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια άνθρωποι με πείρα. Αυτό το κράμα, αυτό το μείγμα, εκτιμώ ότι είναι το καλύτερο και που θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχω φτιάξει λοιπόν μία ομάδα ανθρώπων, στην οποία επί θέματος Δημοτικού Συμβουλίου έχουν μείνει μέσα κάποιοι άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ όμως αποτελεσματικοί σε όσα έχουν προσφέρει και με αγάπη για την τοπική κοινωνία, αλλά και νεότερα παιδιά που έχουν τέτοια όρεξη όσο δεν φαντάζεστε για να προσφέρουν στον τόπο. Και εφόσον λοιπόν οι δημότες της περιοχής Χερσονήσου σας επιλέξουν να είστε στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής, τι κρατάτε και τι πετάτε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, την οποία και εσείς παρακολουθούσατε και ασκούσατε και κριτική από τη θέση της αντιπολίτευσης? Βεβαίως. Κυρία Σφακιανάκη, κανένας δεν μπορεί και δεν είναι δέον και δεν είναι πρέπον να μηδανίζει τίποτα. Κάποια πράγματα έχουν γίνει. Τολμώ να πω βέβαια, γιατί είναι ένα πολιτικό διακύβευμα το οποίο είναι πολιτικό διακύβευμα αυτών των εκλογών, ότι η τελευταία πενταετία δυστυχώς ήταν μια χαμένη πενταετία για το Δήμο Χερσονήσου. Γιατί καταρακωθήκανε και θεσμοί και διαδικασίες, με αποτέλεσμα ο Δήμος Χερσονήσου να έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Όμως, ό,τι καλό έγινε, δεν το πετάς. Το κρατάς και προσπαθείς να το εξοραίσεις. Αυτό που σκοπεύουμε όμως από εδώ και μπρος να κάνουμε είναι με γοργά βήματα, γιατί είναι σημαντικό αυτό, είναι απέτηση της κοινωνίας να βελτιωθεί
άμεσα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μετά την 1η Σεπτεμβρίου τους πρώτους μήνες καθημερινότητα του Δημότη και οπωσδήποτε από την πρώτη χρονιά πρέπει να προγραμματιστούν και να ξεκινήσουν να υλοποιούνται κάποια έργα βασικά έργων υποδομών. Τα οποία όμως πρέπει να πω, κυρία Σφαγιανάκη, ότι για να έχουν μια αποτελεσματικότητα στο χρόνο και να φέρουν αποτέλεσμα σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας τα έργα αυτά, πρέπει να γίνουν με προγραμματισμό και να γίνουν, αν θέλετε, με οραματικό προγραμματισμό. Mm-hmm. Ένα κλασικό παράδειγμα απώλειας ανθρωποωρών και που δεν έγινε σωστά ήταν ένα έργο, η πλατεία της Πάνω Χερσονήσου, η πλατεία της Χερσονήσου, της κοινότητας Χερσονήσου. Προσπάθησε η δημοτική μας αρχή, η παρούσα δημοτική αρχή, να φέρει ένα έργο χωρίς καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, το οποίο ήταν ένα πανάκριβο έργο 805.000 προϋπολογισμού για μια πλατεία που δεν απαιτεί για να φτιαχτεί πάνω από 30 έως 50.000, χωρίς καμία διαβούλευση, έφερε τη μελέτη. Η μελέτη αυτή δεν έγινε δεκτή από την τοπική κοινωνία, κατέπεσε στην κοινωνία, την πήρε πίσω η Δημοτική Αρχή. Κανένας σχεδιασμός, κανένας προγραμματισμός, καμία ιεράρχηση. Απαιτείται λοιπόν μια ιεράρχηση των αναγκών. Σε επίπεδο έργων, να μην ξεχάσω να πω ότι σχέδια πόλης, προτεραιότητα άμεση, γνωρίζει πια και ο πιο αδαής πολίτης σε επίπεδο εκμετάλλευσης της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή εκμετάλλευση των αναγκών της και των δυνατοτήτων της, ότι δεν μπορείς να αναπτύξεις ένα τόπο χωρίς σχέδια πόλης. Μα τα μάλια δεν έχουν σχέδια πόλης. Mm-hmm. Ο Ανισαράς και η Ανάληψη δεν έχουν σχέδια πόλης. Οι Γούβες δεν έχουν σχέδια πόλης. Δεν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλης Βαθιανού Κάμπου Κοκκίνη Χάνη. Άρα, ένας Δήμος Χερσονήσου με τέτοια οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, ποια θα είναι η ανάπτυξή του χωρίς σχέδια πόλης? Γιατί δεν έχουν γίνει όμως αυτά τα χρόνια, θα αναρωτηθεί κάποιος. Ήταν θέμα πρόθεσης, ήταν θέμα άλλων εμποδίων? Ήταν θέμα προτεραιότητων, κυρία Σφαγιανάκη. Δυστυχώς, οι δημοτικές αρχές, η τελευταία ήταν αποκορύφωμα, διότι ενώ υπήρχε μελέτη σχεδίου πόλης των Γουβών, την προηγούμενη, την οχταετία που πέρασε, δεν ανακοινήθηκε καθόλου με αποτέλεσμα να καταπέσει και να μην υφίσταται πλέον. Mm-hmm. Οι παρούσες, οι τελευταίες λοιπόν δημοτικές αρχές δεν είχαν ως προτεραιότητες τα σχέδια πόλης. Να μην ξεχάσω, δεν από ότι τα σχέδια πόλης είναι, αν θέλετε, έργα εντός εισαγωγικών υποδομής, τα οποία όμως επιφέρουν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις. Είναι λοιπόν δημοτικές αρχές οι οποίες μετριούνται με τον εαυτό τους για να υλοποιήσουν αυτά τα έργα, αυτού του τύπου τις μελέτες. Άρα λέτε όμως, σχέδιο πόλης άσχετα με το κόστος. Σχέδια πόλης πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει θέμα κόστους. Ναι. Στη δικιά μας τη βούληση και στο δικό μας το σκεπτικό της δικιά μας ομάδας είναι ότι ανάπτυξη ενός τόπου με βαριά τουριστική βιομηχανία και αν θέλετε και οικιστική βιομηχανία. Να μην ξεχάσω να πω ότι στη Δημοτική Ενότητα Γουβών σιγά σιγά αναπτύσσονται πολλοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Οι οικοδομικοί αυτοί συνεταιρισμοί είναι στοίχημα της επόμενης μέρας να ενταχθούν ομαλά στον οικιστικό και κοινωνικό ιστό του Δήμου Χερσονήσου ως νέες εντότητες οικιστικές, ούτως ώστε να έχουμε μια άριστη σχέση μεταξύ μας και να μπορούμε να εξυπηρετούμε ένας τον άλλο. Όταν λέτε για τα σχέδια πόλης, ποια προβλήματα θα μπορούσαν να λύσουν, όπως για παράδειγμα τις εικόνες που έχουμε δει πολλές φορές σε σημεία όπου υπάρχουν καταλύματα, τουριστικά καταλύματα, τα τουριστικά λεωφορεία να μην μπορούν να περάσουν, να δώσουν λύσεις ενδεχομένως σε ζητήματα, έργα υποδομών τα οποία τώρα δεν έχουν προχωρήσει. Αλλά ποια είναι αυτά? Κυρία Σφαγιανάκη, τα σχέδια πόλης καταρχήν επιτρέπουν και επιβάλλουν και την ασφάλεια, αν θέλετε, για τον πολίτη. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν σχέδια πόλης γιατί δεν έχουν γίνει διευθετήσεις ρεμάτων, mm-hmm. με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν οι ποταμοί, να παίρνουν σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, όπως έγινε και πρόσφατα. Και μάλιστα σε άλλα σημεία είχαμε και νεκρούς της Κρήτης. Άρα, καταρχήν, είναι θέμα ασφάλειας. Κατά δεύτερον, είναι θέμα δόμησης, ιεραρχημένης δόμησης και ανάπτυξη ενός τόπου. Προφανώς, κυρία Σφαγιανάκη, βεβαίως, προφανώς σε ένα τουριστικό τόπο που δεν υπάρχει σχέδιο, που ένα ξενοδοχείο χτίζεται απέναντι από ένα άλλο με ένα δρόμο της τάξης των 4, 5, 6, 7 μέτρων, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην χωράνε δύο μεγάλα αυτοκίνητα, ή που χτίζει ο καθένας όπου θέλει, αυτό παγιώνεται με αποτέλεσμα να μην προξενεί ανάπτυξη στον τόπο. Το σχέδιο πόλης είναι κάτι βασικό. Εάν τυχόν σε ένα τόπο τον αναπτύσσεις, αλλά δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αυτόν, δεν μπορείς να τον περπατήσεις και να κυκλοφορήσεις, είναι κάτι εντελώς αρνητικό, αποκρουστικό και δεν το θέλουν πια ούτε tour operator, ούτε αυτοί που ασχολούνται με το τουριστικό κομμάτι. Mm-hmm. Άρα είναι ένα στίχημα αυτό. Δεύτερον, το σχέδιο πόλης καταδεικνύει και την ποιότητα ζωής που πρόκειται να επέλθει σε έναν τόπο. Δημιουργεί σχολεία, δημιουργεί πλατείες, δημιουργεί παιδικές χάρες που αυτές δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Άρα δημιουργεί αστικές υποδομές, οι οποίες
είναι το πρώτο πράγμα για την ποιότητα ζωής σε έναν τόπο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα λείπει από το Δήμο Χερσονήσου, σχεδόν σε όλο το μήκος. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό στοίχημα, το οποίο είναι στοίχημα της επόμενης Δημοτικής Αρχής. Τα σχέδια πόλης πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, ενώ εκτιμώ επίσης και είναι προτεραιότητα για τη δικιά μας Δημοτική Ομάδα, εφόσον είμαστε Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει κατευθείαν από τους πρώτους μήνες να ξεκινήσει μελέτη προστασίας του παραλίου μετόπου, το οποίο αυτή τη στιγμή καταραίει. Λοιπόν, το παραλιακό μέτωπο του Δήμου. Να πάμε στη, γιατί προχωράτε εσείς τα ζητήματα, διευκολύνετε και την συζήτηση. Παραλιακό μέτωπο. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει ένα πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο παραλιακό μέτωπο στην Κρήτη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον Δήμο. Βεβαίως. Του νησιού. Τι λέει λοιπόν ο δικός σας ο σχεδιασμός, ότι έχει να κάνει με τα πεζοδρόμια, ότι έχει να κάνει με το φωτισμό, ότι έχει να κάνει με την οδοποιία, δεν είναι μόνο. Βεβαίως. Φυσικά όλα αυτά, γιατί το παραλιακό μέτωπο είναι η βιτρίνα του Δήμου. Ακριβώς. Ο Δήμος Χερσονήσου δεν έχει μόνο το πιο μεγάλο παραλιακό μέτωπο, έχει και το πιο επικερδές παραλιακό μέτωπο σε όλη την Ελλάδα. Διότι η θάλασσα και η εκμετάλλευση της παραλίας, κυρία Σφαγιανάκη, δημιουργεί πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας, άρα ευημερία. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι από αυτούς που έχει ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή καταραίει. Προτεραιότητα λοιπόν είναι η προστασία του, η οποία θα προστατεύσει εκτός από το παραλιακό μέτωπο με την έννοια της ύπαρξης παραλίας, αλλά και δημόσιες υποδομές. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή, είτε στο λιμάνι της Χερσονήσου, είτε στη Δημοτική Ενότητα Γουβών, αυτή τη στιγμή καταραίουν από τους κυματισμούς και από τη διάβρωση. Εκείνο που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι άμεσα μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου, ενώ παράλληλα πρέπει να ολοκληρωθεί, ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Γουβών, το θέμα της νομιμοποίησης του παραλιακού δρόμου, ο οποίος το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι επί Αιγιαλού και με μια διαδικασία νομιμοποίησης πριν από 6-7 χρόνια, η οποία έχει παγώσει, ούτε αυτή έχει ολοκληρωθεί την παρούσα πενταετία, υπάρχει η δυνατότητα νομιμοποίησης δημόσιων υποδομών επί Αιγιαλού. Αυτό το πράγμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν λοιπόν νομιμοποιηθεί αυτός ο δρόμος και παράλληλα προστατεύσουμε και την παραλία μας, κατευθείαν δίνεται η δυνατότητα ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Τόσο επίπεδο ανάπλασης του οδοστρώματος, τόσο σε επίπεδο πεζοδρομίων, νέων φωτιστικών, άρα καλύτερης εικόνας του παραλιακού μετώπου. Είναι λοιπόν μια συνολική διαδικασία την οποία πρέπει να την τρέξουμε άμεσα, γιατί ξαναείπα ότι το παραλιακό μέτωπο είναι χρήματα και θέσεις εργασίας. Είναι βασικό λοιπόν αυτό. Καλά, σου ότι έχει να κάνει λοιπόν με το παραλιακό μέτωπο. Μας αναφέρατε τον σχεδιασμό σας, είναι και το πιο τουριστικό κομμάτι, όμως είναι και η ενδοχώρα του Δήμου. Και υπάρχουν χωριά που ενδεχομένως να νιώθουν και παραμελημένα. Δηλαδή, τι λέει το σχέδιό σας για τα χωριά πέριξ της Επισκοπής, τι λέει λοιπόν το σχέδιό σας για τα πιο ορεινά χωριά, τα πιο μικρά ενδεχομένως, που έχουν τη δικιά τους ομορφιά, αλλά δεν έχουν αναπτυχθεί ή δεν έχουν ενισχυθεί όπως θα έπρεπε ίσως. Κύριε Σφαγιανάκη, αναφέρατε και εσείς, και είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, το κομμάτι της ενδοχώρας, το οποίο η ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου είναι ένα πολύ πλούσιο κομμάτι. Είναι πλούσιο σε πολιτισμό, σε ήθη, σε έθιμα, είναι πλούσιο σε πρωτογενή τομέα και πρωτογενή παραγωγή. Και σε ζωή, έχει μείνει και ο κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι και ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του Δήμου Χερσονήσου η ενδοχώρα για ένα βασικό λόγο. Επειδή είναι κοντά με το παραλιακό μέτωπο, είναι εύκολο κάποιοι κάτοικοι της ενδοχώρας να διαμένουν στα χωριά τους και να εργάζονται εκτός από τα κτήματά τους και στο παραλιακό κομμάτι που έχει πολλές θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να διατηρείται ζωή στην ενδοχώρα. Αυτό ο Δήμος Χερσονήσου πρέπει να το ενδυναμώσει. Για να το ενδυναμώσει, η κυρία Σφαγιανάκη, εκείνο που απαιτεί η ενδοχώρα είναι καταρχήν μια καλή καθημερινότητα, που η καθημερινότητα, να ξέρετε, παρότι ακούγεται κάτι απλό και εύκολο στα αυτιά αυτού που μας βλέπει, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα που είναι η οδοποιία, η ηλεκτροφωτισμός, η καθαριότητα και η διαχείριση των νερών, είναι στίχημα πια ακόμα και για το Δήμο Χερσονήσου. Η καθημερινότητα είναι αδυσόπιτη και πολύ δύσκολη και στο δικό μας το Δήμο αυτή τη στιγμή. Είναι ζητούμενο η καθημερινότητα. Ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο, ειδικά για ένα Δήμο με τα μεγέθη του Δήμου Χερσονήσου, τα ταμιακά του διαθέσιμα και τις δυνατότητές του, δυστυχώς είναι ζητούμενο. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να παρέχουμε και στην ενδοχώρα όπως και στην παραλία μια καλή καθημερινότητα, αλλά να δημιουργήσουμε και τα εργαλεία στα οποία ο πρωτογενής τομέας να ευημερεί ακόμα παραπάνω, δηλαδή ο αγρότης να μπορεί να ποτίσει τα κτήματά του, να μπορεί να διασυνδέσει την παραγωγή του με το καταναλωτικό παράκτιο μέτωπο, ούτως ώστε να πουλάει σε καλύτερες τιμές τα προϊόντα του και ο επιχειρηματίας παραλίας να αγοράζει φτηνότερα. Αλλά αυτό είναι ένα στοίχημα. Η Δημοτική Αρχή μπορεί να πρωτοστατήσει ως πηξίδα σε αυτού του τύπου την εξέλιξη. Και θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε και είναι και ένα στοίχημα γι' αυτό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε την ενδοχώρα.
ζητήματα υποδομής της ενδοχώρας. Αναφέρατε την Επισκοπή. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και αυτή η πενταετία που ήταν η μακροβιότερη δημοτική θητεία, χωρίς να αλλάξει ένα κομμάτι ίδρυυσης με αμυαντοσωλήνες που είναι εντός της Επισκοπής. Δεν έχουν γίνει οι συνδέσεις ή οι βιολογικοί καθαρισμοί που απαιτούνται σε όλη την ενδοχώρα, προκειμένου τα λίμματα να μην πέφτουν στα ριάκια. Αυτή τη στιγμή τα λίμματα της Λαγκάδας και ανάντι του φράγματος πέφτουν στο φράγμα όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή. Όλα τα οικισμοί της περιοχής της Επισκοπής πηγαίνουν στα ριάκια. Άρα δεν έχουν γίνει βασικές υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και με εύκολους και φτηνούς μηχανισμούς όπως είναι compact βιολογική, τους οποίους εμείς όμως ούτε τα κυνηγήσαμε, ούτε τα κάναμε. Υπάρχουν ξενοδοχεία χιλιάρια ή 1500 που έχουν στην άκρη τους ένα βιολογικό καθαρισμό που σηκώνει 1500 άτομα. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε βιολογικούς για οικισμούς της τάξης των 50, 100 ή 200 ατόμων. Πάμε και σε άλλα θέματα. Κόμβη. Είτε είναι η κόμβη των κουβών, είτε είναι η κόμβη, ο κόμβος της ανάληψης, ένα οδικό δίκτυο για το οποίο ο κόσμος πολλές φορές παραπονιέται. Έχουμε καλύψει και μέσα από την εκπομπή αυτή πολλές φορές το γεγονός ότι οι κάτοικοι περιμένουν να δουν φανάρια, περιμένουν να δουν σήμανση στους, στο οδικό δίκτυο αυτό. Ο οδικός σχεδιασμός περιλαμβάνει κάτι. Βεβαίως, βεβαίως. Κυρία Σφαγιανάκη, να μην ξεχάσω να σας πω ότι ο Δήμος Χερσονήσου, που καταδείξαμε και στην κουβέντα μας μέχρι τώρα είναι άκρος τουριστικός, έχει ανάγκες κόμβων πάρα πολύ σημαντικές, για τις οποίες δεν έχει γίνει τίποτα την παρούσα πενταετία. Mm-hmm. Κόμβος της Επισκοπής. Τίποτα. Κόμβος του Κοκκίνη Χάνη. Φτιάξαμε τις ράμπες. Μόλις μπει κάποιος στις ράμπες, εξακολουθεί το οδόστρωμα μετά τη διασταύρωση που πηγαίνει προς την κάτω βάθεια και συνεχίζει προς τη γέφυρα της Ονοπόλεως να είναι χείριστο και επικίνδυνο. Πολύ απλά ξαναστρώθηκαν οι ράμπες. Ούτε εκεί κόμβος. Πολύ πολύ επικίνδυνος ο κόμβος των Γουβών. Όπως και ο κόμβος που είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο μετά τον κεντρικό κόμβο των Γουβών. Έχουν γίνει θανατηφόρα ατυχήματα εκεί. Mm-hmm. Χρειάζονται λοιπόν συγκοινωνιακές μελέτες, οι οποίες πρέπει να βγάλουν ως συμπέρασμα. Πρέπει να βγει συμπέρασμα από αυτές στον κόμβο των Γουβών. Μπορεί να χρειάζεται ένα roundabout για να μειώνεται η ταχύτητα και να είναι ασφαλέστερος. Μα πρέπει να γίνει η κίνηση αυτή. Η δημοτική αρχή είναι αυτή που πρέπει να το απαιτήσει. Βέβαια, να μην ξεχάσω να πω ότι ο κόμβος της Γούβες και ο δρόμος παλιά εθνική είναι ΠΕΟ, είναι παλαιά εθνική οδός. Mm-hmm. Εκτιμώ όμως, όπως γίνεται και αλλού, ότι η καλή και η επιβεβλημένη συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και Δήμου θα πρέπει να φέρει το δέον αποτέλεσμα. Ναι, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση. Να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και από τις δύο μεριές ο κόμβος του Κρασίου. Δεν μπορεί να βγαίνει μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Ο κόμβος, ο Δήμος Χερσονήσου, λοιπόν, κυρία Σφαγιανάκη, είναι ένας Δήμος άκρος τουριστικός, που αυτά τα έργα υποδομής που βελτιώνουν την προσβασιμότητα και του πολίτη και του επισκέπτη πρέπει να είναι προτεραιότητας, γιατί βελτιώνουν το τουριστικό προϊόν, βελτιώνουν την πρόσβαση στο Δήμο μας, αυξάνουν λοιπόν, αν θέλετε, την πρόσβαση τουριστών, άρα είναι κάτι καλό που πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και θα μείνω λίγο έτσι και σε αυτό το κομμάτι που λέγεται οδικό δίκτυο και υποδομές κυκλοφοριακό στη Χερσόνησο. Πολύ μεγάλο το θέμα. Στοίχημα μεγάλο. Με τη βασική οδική αρτηρία της Χερσονήσου. Σηκώνει ένα πολύ μεγάλο τουριστικό ρεύμα και παρότι υπάρχουν και άλλες οδικίες αρτηρίες, η μεγάλη κίνηση είναι από εκεί. Κυρία Σφαγιανάκη, υπάρχουν βασικά θέματα στο λιμάνι της Χερσονήσου. Το ένα το αναφέρατε, είναι το κυκλοφοριακό. Πρέπει να ολοκληρωθούν διανοίξεις βέβαια στο σχέδιο πόλης του λιμένα Χερσονήσου. Όμως, ο κεντρικός δρόμος που είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, πολύ σωστά αναφέρατε ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Πολύ μεγάλο όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, ειδικά τις πρωινές ώρες δυσανασχετεί κάποιος για να περάσει και κάνει πολλή ώρα να περάσει. Αυτοκίνητα διπλοπαρκαρισμένα, λεωφορεία τα οποία παρκάρουν όπου βρουν προκειμένου να κατεβάσουν δίπλα σε αυτοκίνητα να κατεβάσουν τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ άσχημη εικόνα. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν ακίνητα και τα οποία ο Δήμος πρέπει να κάνει την κίνηση με οποιοδήποτε τρόπο, είτε δημόσιο, είτε με σύμπραξη κάποιου ιδιώτη, να δημιουργηθούν οπωσδήποτε νότια της παλαιάς εθνικής εισοδού, της Ελευθερίου Βενιζέλου, δύο πάρκινγκ. Με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με ενοικίαση, είτε με αγορά ακινήτων, είτε με τη χρήση και τη λειτουργία από το Δήμο, είτε από ιδιώτη. Δύο πάρκινγκ νότια της Ελευθερίου Βενιζέλου θα μας έδιναν τη δυνατότητα με εύκολο τρόπο, αν θέλετε, ή να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τη στάση
τη στάθμευση εντός του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα άμεσα να κάνουμε μία ανάπλαση του δρόμου, να τον κάνουμε ήπιας κυκλοφορίας, με μεγαλύτερα πεζοδρόμια στα οποία θα χαίρεται και θα είναι πολύ πιο πρακτικά για να κυκλοφορεί και ο πολίτης και ο δημότης και ο επισκέπτης, στον οποίο ακόμα και ο επιχειρηματίας θα έχει μια καλύτερη απόδοση και μια καλύτερη χρήση των πεζοδρομίων, με ήπιας κυκλοφορίας, με παρκίδες εκεί που χρειάζεται και για τα ταξί και για τα λεωφορεία, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο όμορφος ο δρόμος, πολύ πιο εύκολα προσβάσιμος και εν τέλει να δίνει μια ποιότητα ζωής και μια όμορφη εικόνα. Εννοείται ότι η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ένας δρόμος ο οποίος, όπως και άλλοι μέσα στους οικισμούς, πρέπει να τύχει αναπλάσεως με υπογειοποιήσεις και άλλου τύπου έργα. Αλλά εκτιμώ ότι κάποια τέτοια έργα υποδομής είναι κομβικό να γίνουν την επόμενη τετραετία. Είναι βούλησή μας, έχουμε μελετήσει το θέμα. Υπάρχουν εκεί ακίνητα νότια της Ελευθερίου Βενιζέλου, ήδη έχουν καταδειχθεί. Πρέπει να είναι από τις πρώτες κινήσεις επόμενης Δημοτικής Αρχής αυτή η επίλυση αυτού του θέματος που αναφέρατε του κυκλοφοριακού. Πάντως παίρνουμε μηνύματα με ερωτήματα, με ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα το ότι είμαστε πλέον στην κοινωνία της πληροφορίας, έχουμε συνεχώς εξελίξει κατά πόσο ενδεχομένως θα πρέπει να εξελιχθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, κυρία Σφακιανάκη, η βελτίωση των υπηρεσιών. Εάν προσέξετε και το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι δημοσιευμένο και δημοσιοποιημένο, θα δείτε ότι ο πρώτος στόχος είναι η βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών προς το δημότη και στον επισκέπτη. Πρέπει οι εργασίες και οι υπηρεσίες που αιτείται ο δημότης να γίνονται με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι υπάρχουν σημαντικά πλέον καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία και νέες τεχνολογίες που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ο Δήμος ο δικός μας έχει επιλέξει να μην το κάνει αυτό. Είναι δηλαδή ηλίου φαϊνότερο. Και το βλέπει σε άλλες πόλεις ότι υπάρχουν ακόμα και εφαρμογές που σε κινητό τηλέφωνο σου δίνουν τη δυνατότητα να καταγράψεις προβλήματα της καθημερινότητας, να τα αποστείλεις σε υπάρχουσα εφαρμογή στη Δημοτική Αρχή, με αυτόν τον τρόπο να παίρνεις ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου και με αντικειμενικό τρόπο να μπαίνεις σε μια σειρά επίλυσης στο πρόβλημά σου. Ο Δήμος Χερσονήσου εκτιμούμε, κυρία Σφακιανά, και το έχουμε ξαναπεί, ότι έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δρά με ιδιωτελή και ρουσφετολογικό τρόπο. Είναι πιο εύκολο για κάποιον δημότη να χτυπήσει μία πόρτα και να μπει στο γραφείο κάποιου αξιωματούχου του Δήμου για να λύσει το πρόβλημά του, παρά να το λύσει με ένα αντικειμενικό τρόπο. Να ξέρετε ότι είναι προτεραιότητα και δικιά μου, αλλά και κοινή βλέψη όλης της δημοτικής μας ομάδας, ότι όλοι οι δημότες και οι επιχειρηματίες και όλοι που έχουν σχέση με το Δήμο μας θα εξυπηρετούνται ισόρροπα και ισότιμα. Είναι κανόνας αυτός, θα το ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα. Είναι βούληση. Κύριε Σέγκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πολύ.